Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας, Αυγιάννη. Καλημέρα στους συνεργάτες. Να σας ρωτήσω, σας γνωρίζετε κάποιους που ενοικιάζουν ακίνητα και δεν τα δηλώνουν? Γιατί ξαφνιάστηκε λίγο ο κύριος Μουσκίτης, μου φάνηκε. Δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε, γιατί είναι γεγονός ότι σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις υπάρχουν και κάποιοι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, συνειδητά ή ασυνείδητα, καταφεύγουν στη φοροδιαφυγή. Ναι. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ζητήσει από το κράτος, από την κυβέρνηση, ότι μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως μέσα από κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, πρέπει αφενός με να αυξήσει το ίδιο το κράτος τα έσοδα τα οποία έχει για να μπορεί να στηρίξει την κοινωνική του πολιτική, αλλά την ίδια στιγμή να πατάξει και τη φοροδιαφυγή. Ναι. Θα έπρεπε, συμφωνείτε με τον κύριο Μουσκίδη, ότι θα έπρεπε να επανέλθει εκείνο το κίνητρο προς τους ενοικιαστές, μία μερική έκπτωση ας πούμε, και ώστε οι ενοικιαστές να δηλώνουν ότι ενοικιάζουν, και έτσι να εκτίθενται και οι ιδιοκτήτες, συμφωνείτε με τη θέση του κ. Μουσκίδη? Είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί αν προσέξετε τις ανακοινώσεις της ΕΔΕΚ, συστηματικά αυτό που τονίζουμε είναι την ανάγκη αφενός με να μειωθούν οι φορολογίες. Γιατί ένας από τους λόγους της φοροδιαφυγής είναι οι υψηλές φορολογίες οι οποίες υπάρχουν, με αποτέλεσμα ο άλλος διακινδυνεύει να κάνει την απόκρυψη για να μπορέσει ενδεχομένως να έχει κάποιο όφελος. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει ακριβώς να δοθούν κίνητρα. Αντιλαμβάνεστε ότι για την κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφορετικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Όπως για παράδειγμα τώρα εμείς έχουμε προτείνει ότι μέσα σε αυτή την κρίση εκείνο που πρέπει να αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό είναι ο οικοδομικός και ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος μπορεί πολύ πιο γρήγορα να προχωρήσει σε συμβολή επανεκκίνησης της οικονομίας μας, ότι πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Και ανάμεσα στα κίνητρα ενδεχομένως να είναι η κατάργηση των κεφαλαιοκών κερδών, να είναι η μείωση του ΦΠΑ στα ακίνητα από 19% στο 10%, να δοθούν ενδεχομένως πρόσθετα κάποια οικονομική βοήθεια σε οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη κατοικία, να το πράξουν τώρα, να μειωθεί ενδεχομένως το ποσό που θα πρέπει κάποιος να καταβάλει στην πολεοδομία για να εξασφαλίσει άδεια νοικοδομής για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Υπάρχει και μια άποψη από κυβερνητική πλευρά ότι αυτό θα μειώσει τα έσοδα του κράτους. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Γιατί αν σήμερα με το σημερινό καθεστώς, για παράδειγμα, θα πουληθεί ένα ακίνητο και το κράτος θα πάρει 19% ΦΠΑ, με το καινούργιο καθεστώς μπορεί να πουληθούν 2-3 κινητά και το κράτος να πάρει 20-30%. Γι' αυτό το έχουμε διαπιστώσει σε δύο περιπτώσεις στο παρελθόν, που το κράτος τότε αρχικά είχε ενστάσεις, αλλά στο τέλος φάνηκε πόσο ωφέλιμο ήταν. Το πρώτο ήταν η φορολογική αμνηστία, το οποίο έγινε το 2005, όπου μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα εισέρευσαν στα ταμεία του κράτους 280 εκατομμύρια λίρες για να καλύψει τις ανάγκες του. Και το δεύτερο, ότι μπήκα στην αγορά, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, 2,5 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα, το οποίο έφερε επαναλαμβανόμενα έσοδα στο κράτος, με αποτέλεσμα εκεί που η Κύπρος το 2005 κινδύνευε να μπει σε δημοσιονομική επιτήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς δεν πληρούσε τους δείκτες του Μάστρι, φτάσαμε τον Δεκέμβρη του 2007 η Κύπρος να είναι στην πρώτη θέση. Υπάρχει όμως η άποψη, και μας στέλνουν και μηνύματα οι τηλεθεατές, ότι στο τέλος, αν δώσουμε φορολογικές ελαφρύσεις, ας πούμε, είναι σαν να επιβραβεύουμε όσους φοροδιαφεύγουν. Αυτό που λέτε ουσιαστικά, ρωτάει ένας τηλεθεατής, δικαιολογείται όσους φοροδιαφεύγουν επειδή είναι υψηλός ο φόρος? Και το ένα μπει και το άλλο μία φιένε στα βλένη. Δηλαδή το να δώσω αυτή τη στιγμή φορολογικά κίνητρα με τη μείωση των φορολογιών δεν είναι ότι ευνοώ αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή για παράδειγμα μειώσω το θέμα του ΦΠΑ στα ακίνητα από 19% στο 10%, θα διευκολύνω τους φοροφυγάδες? Όχι. Αντίθετα, θα διευκολύνω την αγορά να κινηθώ, άρα να μπει πρόσθετο χρήμα στην αγορά. Και αυτό το πράγμα θα φέρει επαναλαμβάνομενα έσοδα και στο κράτος. Δεν σημαίνει ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις διευκολύνουν τους φορφυγάδες. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις διευκολύνουν αφενός μεν την κίνηση του χρήματος εντός της αγοράς, άρα αυτό βοηθεί πάρα πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας, και το δεύτερο μειώνει ακριβώς τη φοροδιαφυγή. Και μάλιστα, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι τέλεια. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αυτές οι αποφάσεις. Οποιαδήποτε απόφαση έχει θετικά και αρνητικά. Βέβαια. Άρα στο χέρι πρέπει να μετρήσουμε το κόστος και το όφελος. Να μετρήσουμε ακριβώς
και να λάβουν εκείνες τις αποφάσεις. Δεν υπάρχουν τέλειες αποφάσεις σε αυτήν την περίπτωση. Ωραία. Γι' αυτό και το κάθε μέτρο πρέπει να διηγίζεται προσεκτικά και θα το παραλάβω πάρα πολλές φορές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στις επιλογές μας και στις αποφάσεις μας να υπάρχει μέτρο, να υπάρχει σύνεση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αν θέλουμε ως κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή πρέπει να καλλιεργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Mm-hmm. Θα το πω και δεν το έχω πει κατά επανάληψη. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που το κράτος χρειάζεται, για παράδειγμα, ρευστότητα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις που καλώς αναλαμβάνει. Ναι. Λοιπόν, ζωτικά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία είναι αυτά τα οποία θα φέρουν χρήμα στο κράτος, να μην εργάζονται ή να είναι μειωμένη η λειτουργικότητά τους. Πώς θα έρθουν τα χρήματα? Ναι, αλλά αυτό ήταν μια απόφαση έκτακτης ανάγκης που είδε η κυβέρνηση την Ελλάδα. Ναι, αλλά γι' αυτό ακριβώς λέω ότι θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να ζυγίζουμε τα πράγματα και οι αποφάσεις μας να μην είναι βεβαιασμένες. Mm-hmm. Να μην είναι αποφάσεις κάτω από την πίεση που δημιουργούν οι συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά να είναι αποφάσεις οι οποίες να είναι ψύχρεμες. Μάλιστα. Έτσι, ας καθυστερήσουμε 24 ώρες ενδεχομένως κάποια στιγμή για μια απόφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι περισσότερο, γιατί πραγματικά, και το έχω πει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη σύσκεψη των αρχηγών, εγώ προτιμώ τα λάθη που γίνονται από αποφάσεις που λαμβάνονται παρά τα λάθη που προκύπτουν από αδυναμία λήψης αποφάσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, αφήνεται μια αιχμή ότι η κυβέρνηση, λαμβάνοντας τις αποφάσεις για την καραντίνα κτλ., δεν προνόησε για να μην μπει στον πάγο και η δημόσια υπηρεσία, η κρίσιμη τομής, έτσι, το τμήμα φορολογίας, ας πούμε, να καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Δεν αφήνω αιχμές. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας. Είναι μια προτροπή, ας πούμε, γιατί ακριβώς πρέπει αυτό το πράγμα να προσέχουμε, γιατί εμείς βλέπετε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε αποφύγει να ασκήσουμε οποιαδήποτε κριτική. Γιατί τονίσαμε, δεν είναι η ώρα της κριτικής. Η κριτική θα έρθει στην ώρα της. Τώρα είναι η ώρα της αλληλεγγύης, είναι η ώρα της συνεργασίας, είναι η ώρα της επικοδομητικής συνέργειας. Δεν τελείωσε αυτή ή συνεχίζεται? Όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ, αυτό που κάνουμε συνέχεια είναι να δίνουμε και να τροφοδοτούμε την κυβέρνηση με προτάσεις. Μάλιστα. Στο χέρι της κυβέρνησης είναι και στη διακριτική της ευχέρεια είναι αυτές τις προτάσεις να τις αξιολογήσει. Και να δει ποιες από αυτές τις προτάσεις μπορεί να θετήσει. Και χαίρομαι και εκτιμώ το γεγονός ότι πολλές από τις προτάσεις, τις οποίες καταθέσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας γραπτός στις 14 του Μάρτη, παρακαλώ, τώρα αρχίζουν μερικές από αυτές να υλοποιούνται. Μπορεί να μην υλοποιούνται στο μέγεθος που εμείς προτείναμε. Όμως υλοποιούνται προς την κατεύθυνση. Για να πάμε να δούμε, να δούμε ένα-ένα τα κομμάτια. Πώς είδατε τα σχέδια της κυβέρνησης, τα χθεσινά που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών? Είναι νομοσχέδια. Θα πάνε σήμερα στη Βουλή και θα ξεκινήσει η συζήτηση, νομίζω Δευτέρα, είναι το ραντεβού με τον Υπουργό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, όσον αφορά τις πρόσθετες παροχές και για τους αυτοδελώς εργαζομένους και για τις μικρές επιχειρήσεις, το ζητήσαμε σε 10-14 του μήνα, του Μάρτη. Και μάλιστα είχαμε ζητήσει τότε ότι πέραν από το έναν ποσό που πρέπει να δοθεί ως αντιστάθμινο της απώλειας εισοδημάτων, ότι θα έπρεπε το κράτος να καλύψει και ένα μέρος από τα πάγια λειτουργικά έξοδα και των αυτοτελώς εργαζομένων για τον περίοδο, γιατί αυτά είναι κάτι που τρέχουν. Ναι. Γιατί ένας αυτοτελώς εργαζόμενος, όταν του δώσει σήμερα 300-400 ευρώ ως εισόδημα, την ίδια στιγμή έχει τα ενίκια, έχει τα κοινόχρηστα, έχει τους δημοτικούς φόρους, έχει όλα τα υπόλοιπα. Είναι και οικογενειάρχης. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ζήσει? Μάλιστα. Εάν και εφόσον ο ίδιος έκανε φοροδιαφυγή και δεν δήλωσε ψηλά εισοδήματα, να πάρει με το χαμηλό επίδομα όσον αφορά τα προσωπικά του τα έξοδα, αλλά τα λειτουργικά του τα έξοδα είναι κατευθυμένα στο φόρο εισοδήματος. Mm-hmm. Άρα από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε. Χαίρομαι για το γεγονός ότι έγινε αυτή η κίνηση. Mm-hmm. Τώρα, τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιο? Το ζήτημα των κρατικών εγγυήσεων για το θέμα ακριβώς της παραχώρησης από τις τράπεζες δανείων. Εμείς ως Σοσιαλιστικό Κόμμα, και πρέπει να πω ότι αυτό είναι και αντίληψη όλων των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων, είναι ότι σε αυτήν την κρίση περισσότερο θα πρέπει να στηριχθεί η οικονομία και αυτή που πληγεί με επιχορηγήσεις και όχι με δανεισμό. Ο δανεισμός πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, δεν σας εξακολουθείτε να θέλετε να έρθει χορηγία απευθείας από το κράτος? Από το κράτος. Μα πώς θα γίνει, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα, λέει η κυβέρνηση. Καταρχάς
θέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την έδωσα και γραπτός, για το πώς μπορεί το κράτος να αυξήσει ακριβώς τη ρευστότητα. Καλά, τώρα έχετε και αυτά τα νομοσχέδια μπροστά σας. Δεν μπορεί από το νομοσχέδιο που αφορά τη διοχέτευση ρευστότητας μέσω των εμπορικών τραπεζών να πάμε σε κάτι άλλο. Θα πρέπει να έρθει ένα νέο νομοσχέδιο. Τι θα κάνετε? Δεν έχει σημασία. Ναι. Μπορούμε να τα μελετήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ναι. έχω δύο παρατηρήσεις. Ναι. Η πρώτη παρατηρήση είναι ότι όταν στις 28 του Μάρτη στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, ως ΕΔΕΚ είχαμε ζητήσει τότε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος για 24 ώρες για να υπάρχει μια πιο σοβαρή μελέτη του νομοσχεδίου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι και οι πρόσωποι της κυβέρνησης είχαν πει ότι πρέπει εδώ και τώρα να ψηφιστεί γιατί δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Σήμερα έχουμε φτάσει και είμαστε σήμερα στις 8 του Μάρτη, του Μάη, συγγνώμη, και το νομοσχέδιο ακόμα το καινούριο εμείς δεν το έχουμε πάρει στα χέρια μας. Άρα εδώ κάποιοι χρειάζονται να δώσουν εξηγήσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, με διάφορα κόμματα. Με εσάς δεν έγινα? Καμία διαβούλευση δεν έχει γίνει με την ΕΔΕΚ. Μας δόθηκε η εντύπωση ότι με όλα τα κόμματα έγινε. Καμία απολύτως διαβούλευση δεν έχει γίνει με την ΕΔΕΚ. Το τονίζω ξεκάθαρα. Καμία. Λοιπόν, το τρίτο. Το νομοσχέδιο το αρχικό, γιατί το καινούργιο νομοσχέδιο δεν το γνωρίζω. Δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μας. Ναι, καλά. Δεν είδατε πάνω κάτω έτσι τις, δεν είδατε τις δηλώσεις του Υπουργού? Όχι, εδώ δεν είναι θέμα δηλώσεων πάνω ναι, κάτω. Ναι. Εδώ να σχολιάζουμε το αρχικό νομοσχέδιο αφού έχει εδώ παρέλθει. Εδώ θέλουμε να μελετήσουμε την κάθε λεπτομέρεια του νομοσχεδίου. Πριν τοποθετηθείτε. Το πρώτο νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να πω ότι ουσιαστικά ενίσχυε την αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των δανειοληψών και της οικονομίας. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο και να μην ξεκαθαρίζει ποιος από τους επηρεαζόμενους θα πάρει δάνειο και θα είναι υποχρεωμένος να βάλει υποθήκη να κίνητο και ποιος θα πάρει δάνειο χωρίς να είναι υποχρεωμένος να βάλει υποθήκη να κίνητο. Ποιος θα τοποθέσει αυτό το πράγμα? Πρέπει όλοι να είναι στην ίδια μοίρα. Ή όλοι θα πρέπει να βάλουν το αντίστοιχο. Πάντως ρωτήσαμε τον Υπουργό, γιατί τον είχαμε νωρίτερα μαζί μας, και το ρωτήσαμε όσον αφορά τα κριτήρια που θα τεθούν όσον αφορά τη διοχέτευση αυτών των δανείων, και μας είπε ότι αυτά θα τα θέσουν ήδες οι τράπεζες, αν έχουμε αντιληφθεί και αν θυμόμαστε καλά. Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν, να καταγραφούν στο νομοσχέδιο και τα κριτήρια, να είναι ξεκάθαρα όλα? Να είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτό ακριβώς ενισχύει αυτό που φοβόμαστε. Θα ενισχύσει την αυθαιρεσία των τραπεζιτών. Γιατί θα κάνουν τη δική τους την επιλογή όπως θέλουν. Και παρόλο ότι έχω θέσει τα ερωτήματα αυτά στη σύσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον αρχηγό των κομμάτων εδώ για αρκετό καιρό, δεν έχω πάρει καμία απάντηση για αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο, γιατί πρέπει να δώσω σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες τη δυνατότητα στην τράπεζα να μου πουλά το δάνειο μου αύριο σε επενδυτικό ταμείο? Τρίτο στοιχείο. Το 70-30 πώς κατανέμεται? Νομίζω έχει διαφοροποιηθεί τώρα το 70-30, κύριε. Και αναλογία. Ναι. Εάν αύριο, για παράδειγμα, το δάνειο μου θα γίνει μια εξυπηρετούμενο, θα έρθει η τράπεζα να μου εκποιήσει το ακίνητο μου. Ναι. Να μου εκποιήσει το ακίνητο με διαδικασία εκποιήσεων και ό,τι ενδεχομένως υπόλοιπο παραμείνει στο δάνειο, τότε θα έρθει το κράτος να καλύψει το 70% και η τράπεζα το 30%. Έχουμε σοβαρή εμπειρία για το πώς οι τράπεζες χειρίστηκαν μέχρι σήμερα τις εκποιήσεις ακινήτων και πώς λειτουργήσαν σε βάρος των δανειοληψών. Κατά τρόπον προκλητικό, μπορώ να πω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά είναι μόνο μερικά από τα αρνητικά στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι ως ΕΔΕΚ δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι η επιθυμία μας είναι ναι, να υπάρξει συντονισμός και στήριξη των επιχειρήσεων. Όμως αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίξω για να επιβιώσουν και όχι στην ουσία να τις οδηγήσω σε έναν κατήφορο που αύριο θα διαλυθούν, θα καταλήξουν σε μη βιωσιμότητα και θα αυξηθεί και η ανεργία, γιατί θα αναγκαστούν αύριο να πωλήσουν αφού θα αναστείλουν πλούσια. Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε επιφυλακτικός και αν δεν γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, η ΕΔΕΚ δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο. Όχι, αν δεν γίνουν σοβαρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ουσιαστικά να στηρίζουν τις επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή όλοι να μπαίνουν στην ίδια μοίρα, αλλά όχι να δίνουν το δικαίωμα στις τράπεζες να κάνουν επιλογή
σε ποιον θα δώσουν το δάνειο και θα ζητήσουν και θα απαιτήσουν να υπάρχει ακίνητο ως υποθήκη και σε ποιον αύριο θα δώσουν το δάνειο χωρίς εγγύηση. Εγώ λέω ένα απλό παραδείγμα. Δίνω αύριο η τράπεζα δίνει σε μια εταιρεία 30 εκατομμύρια δάνειο. Χωρίς ακίνητα ως υποθήκη. Και σε δύο χρόνια αυτόν το δάνειο καταλήγει μη εξυπηρετούμενο. Και έρχεται το κράτος να πληρώσει το 70% της ζημιάς και η τράπεζα το 30%. Μπορεί κάποιος να μου πει αυτόν το 70% που θα πληρώσει το κράτος από πού θα προέρθει? Από το φορολογούμενο πολίτη. Ναι, βέβαια, εμείς είμαστε οι εγγύητες, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή πάλι ο πολίτης, ο πολίτης θα υπομειστεί. Και γιατί εγώ να δώσω στην τράπεζα το δικαίωμα να κάνει αυτές τις επιλογές και να στείλουν οι τραπεζίτες παιχνίδια ενδεχομένως προς όφελος τους. Και μιλώ, δεν μιλώ για τραπεζικούς υπαλλήλους, Σταυριανή. Μιλώ για τραπεζίτες. Δηλαδή, ξεχάσαμε τι έγινε με τη Λαϊκή στο παρελθόν. Ξεχάσαμε τι γινόταν με τον κύριο Βιανόπουλο. Ξεχάσαμε πώς δινόντουσαν τα δάνεια και στο τέλος φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 4,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα ρευστότητας από τη Λαϊκή Τράπεζα που κλείθηκε πάλι φορολογούμενος πολίτης να καλύψει. Άρα λοιπόν, τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνονται μαθήματα και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν, αλλά πρέπει να στηριχτούν με τρόπο. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιτρέψει να προσθεθεί στο νομοσχέδιο, να μπουν στο νομοσχέδιο μάλλον κριτήρια ξεκάθαρα πώς θα λειτουργήσουν, δηλαδή να δοθεί ένας οδικός χάρτης για τις τράπεζες ακριβώς και πρωτόκολλα, που είναι έτσι και ωραία της μόδας να τα λέμε τώρα, στις τράπεζες για το πώς θα δουλέψουν και πώς θα παραχωρήσουν τα δάνεια και σε ποιες περιπτώσεις θα λειτουργήσουν έτσι, σε ποιες θα λειτουργήσουν αλλιώς. Να το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Εγώ που είμαι ο εγγυητής, δεν πρέπει να διαπραγματευτώ τους όρους της εγγύησης που θα θέσω? Γιατί εγώ θα πρέπει να είμαι εγγυητής σε όρους που θα μου θέσει η τράπεζα αποκλειστικά και μόνο? Εγώ είμαι ο εγγυητής. Άρα και εγώ ως εγγυητής έχω δικαίωμα να διεκδικήσω και να κατοχυρώσω και να προστατεύσω τα δικαιώματα μου. Και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση στην ουσία προστατεύει μέσα από αυτή τη διαδικασία τα δικαιώματα του φορολογούμενου πολίτη, ο οποίος στο τέλος αν κάτι δεν πάει καλά, αυτός θα κληθεί να πληρώσει το κόστος. Και αυτός ο πολίτης δυστυχώς μέχρι στιγμής έχει πληρώσει κατ' επανάληψη κόστος λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν είναι αυτό που τονίζω πάντα. Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να μας συνετίσουν, πρέπει να μας κάνουν πιο προσεκτικούς, ούτως ώστε να μην οδηγούμαστε ξανά στην επανάληψη των ίδιων λαθών. Καλά, όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε και άλλα κόμματα θα έχουν παρατηρήσεις όσον αφορά στα νομοσχέδια κτλ. Δεν ξέρω αν όλοι πάνω κάτω τις ίδιες παρατηρήσεις θα έχετε. Θα πάρει σε μάκρος αυτή η συζήτηση στη Βουλή, γιατί η κυβέρνηση τονίζει ότι επήγε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο κόσμος εναγωνίως το περιμένει. Οι επιχειρηματίες τώρα. Η κυβέρνηση επήγε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση μας έδωσε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε δικαιολογία γιατί από τις 29 του Μάρτη που ήταν προγραμματισμένο να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχουμε φτάσει σήμερα στις 8 του Μάη και ακόμα τα κόμματα δεν έχουν πάρει το τελικό νομοσχέδιο. Εμείς καταλαβαίναμε ότι υπήρχε αυτή η διαβούλευση με τα κόμματα. Υπήρχε και διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Αφού ήταν τόσο επίγον, γιατί δεν επισπεύστηκε αυτή η διαδικασία και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτή η λογική και αυτή η τάση πάντοτε να θέτουμε προτετελεσμένων γεγονότων την Βουλή. Δεν μπορεί να συνεχίζει μονίμως. Το δεύτερο στοιχείο. Εγώ ξεκαθάρισα τη θέση της ΕΔΕΚ. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε το αν θα ψηφιστεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα κόμματα και την πλειοψηφία και την διαμορφωτή. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι, εάν έχουν γίνει ουσιαστικές και σοβαρές αλλαγές πάνω στο νομοσχέδιο που να διασφαλίζουν αυτά που προηγουμένως, θα είμαστε θετικοί και επικοδομητικοί. Εάν όμως διαπιστώνουμε ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ενισχύεται η τραπεζική αυθαιρεσία σε βάρος των πολιτών, των δανειοληπτών, και μάλιστα αυτή η αυθαιρεσία θα είναι επιλεκτική. Δεν είμαστε ευελπιστημένοι να συνενέσουμε σε αυτή την προσοχή. Πάντως, χθες είχαμε τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και μας είπε ότι υπήρχε αυτή η διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών
Η πρώτη του αντίδραση ήταν θετική, πρέπει να παρατηρήσουμε. Ήταν οι πληροφορίες εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν είχε συνέλθει ακόμα το Υπουργικό και ο Υπουργός Οικονομικών δεν είχε παρουσιάσει ακόμα την αναθεωρημένη πρόταση. Αντιλαμβανόμαστε, αν υπήρξε διαβούλευση με το Δημοκρατικό Κόμμα, τότε μπορεί να εγκριθεί το νομοσχέδιο και χωρίς να γίνουν, χωρίς τις ψήφους των υπολείπων κομμάτων. Αυτό είναι θέμα που αφορά τον κάθε ένα ξεχωριστά. Εγώ δηλώνω κατά τρόπο υπεύθυνο ότι καμία διαβούλευση δεν έγινε με την ΕΔΕΦ όλο αυτό το χρονικό διάστημα του 1,5 μήνα. Και δεύτερο, δεν είχα και καμία απάντηση ως ΕΔΕΦ στα ερωτήματα τα οποία έθεσα στη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Για αυτά τα ζητήματα. Αυτό οφείλω να δηλώσω υπεύθυνο. Είστε ξεκάθαρος πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την κατάταξη των νεοσηλεύτων. Είχατε χθες τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Άμυνας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες? Έχει καταλήξει σε σχέδιο το Υπουργείο Άμυνας. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Θα ανακοινωθεί νομίζω την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό το οποίο έχουμε καταλήξει στα Βριάννη είναι ότι η φετινή κατάταξη των νεοσηλεύτων της 2020 ΕΣΟ θα γίνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τώρα, σε μεγάλες λεπτομέρειες δεν μπορούμε να εισέλθουμε αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που θα πούμε είναι ότι αυτή η διαδικασία έχει καθοριστεί να ξεκινήσει με βάση φάσεις και χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα. Και θα είναι ουσιαστικά τρεις φάσεις. Mm-hmm. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους νεοσηλεύτους και τις οικογένειες τους είναι ότι στην πρώτη φάση που θα είναι κάποιο χρονικό διαστήματος οι νεοσύλλευτοι θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα διάφορα πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν με τη μορφή της ηλεκτρονικής υποβολής που ουσιαστικά αυτά τα πιστοποιητικά θα οριοθετήσουν την οριοδότηση που θα έχουν για να μπορέσουν να γίνουν οι διάφορες επιλογές, τοποθετήσεις σε όπλα, σε σώματα, σε μονάδες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ένας προέρχεται από μια πολυμελή οικογένεια, θα είναι το πιστοποιητικό της πολυμελούς οικογένειας για να μπορέσει να έχει τα μόρια του. Αν είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια, αν είναι άτομο. Όλα αυτά θα κατατεθούν προκαταβολικά, είτε και τα πιστοποιητικά, τα ιατρικά και όλα. Ακριβώς αυτά. Η δεύτερη φάση θα είναι ακριβώς η αξιολόγηση όλων αυτών, και αν και εφόσον θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποια περιστατικά τα οποία θα τύχουν μια ιατρική εξέταση για να μπορέσουν να καταταχθούν στις διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, και η τρίτη φάση πια θα είναι η φάση της κατάταξης. Αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει είναι ότι φέτος θα λειτουργήσει ακόμα ένα κέντρο εκπαίδευσης στην περιοχή Λευκωσίας, έτσι ώστε η εκλευκωσία, οι νεοσύλλευτοι να μην χρειάζονται να μετακινούνται είτε στη Λεμεσό είτε στην Πάφο. Αυτό θα βοηθήσει επίσης και στη μείωση του αριθμού των νεοσηλεύτων σε κάθε κέντρων εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η προστασία της υγείας των νεοσηλεύτων, που και για το Υπουργείο και για το ΓΕΦ και για το σύνολο των μελών της Επιτροπής Άμυνας αυτό θεωρείται ως το πρώτιστο, το κορυφαίο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Να σας ρωτήσω από κάτι. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε καινούργια ζητήματα πρακτικά προκύψουν θα τα έτσι, έτσι. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Υπουργείο Άμυνας δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να κάνει το σχεδιασμό του, γιατί είναι μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση αυτή η κατάταξη των νεοσηλεύτων, έτσι. Αναφυγή, όμως είναι και κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο. Ακριβώς και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως υπάρχει ανησυχία ότι θα αυξηθεί η φυγοστρατεία ή αυτοί που θα επιχειρήσουν να αποφύγουν την κατάταξή τους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με κάποια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έχει μειωθεί η φυγοστρατεία, όμως ο στόχος είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο η φυγοστρατεία. Αυτό θα εξαρτηθεί, πιστεύω, κυρίως στη δεύτερη φάση, όταν θα γίνει διαπίστωση της υποβολής των διαφόρων αιτήσεων. Εκεί πια θα γίνει μια αξιολόγηση. Όμως νομίζω ότι υπάρχει μια επικοδομητική συνέργεια μεταξύ Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Υπουργείου Άμυνας και Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, έτσι ώστε να βρεθούν σταδιακά εκείνα τα μέτρα τα οποία θα προωθηθούν προς υλοποίηση για να μειώσουμε ακόμα περαιτέρω το θέμα της φυγοστρατείας. Έχουν
δοθεί διάφορες προτάσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις σύντομα θα γίνουν αποδεκτές και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Εγώ εννοούσα ότι αναμένεται να ενταθεί το πρόβλημα ή η προσπάθεια κάποιων να αποφύγουν το στάτο λόγω και του κορονοϊού, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα ληφθούν μέτρα και για τις ευπαθείς ομάδες, όσον αφορά πάντα τον κορονοϊό μιλάω, που περιλαμβάνοντας τον κατάλογο του Υπουργείου Υγείας, το γνωρίζετε καλά, είστε γιατρός, που είναι... Γι' αυτό είπα ότι αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτή τη στιγμή, αυτό θα μπορούμε στη συνέχεια και ειδικά στη δεύτερη με τρίτη φάση. Είναι λίγο νωρίς να το προβλέψουμε αυτό. Α, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, λέτε. Ακριβώς. Ωραία. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα διαμορφωθεί. Τώρα, για τα σχολεία, η ΕΔΕΚ έχει θέση με όλο αυτό το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί και από ό,τι μαθαίνουμε, δεν είναι κυπριακό το φαινόμενο. Χαμός γίνεται και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, μας έλεγε ο Φάνης νωρίτερα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουν αποφασίσει για τα δημοτικά. Θα το δουν αργότερα. Για τον Ιούνιο το βλέπουν εκεί. Αλλά υπάρχει έτσι αντιπαράθεση και μεταξύ επιδημιολόγων και μεταξύ εκπαιδευτικών κυβέρνηση κτλ. Πώς το βλέπετε εσείς? Χαμηλή τόνη. Σε αυτό θα μας χρειάζονται χαμηλή τόνη και χρειάζεται προσεκτική διαχείριση. Γιατί υπάρχει κίνδυνο στην ουσία να καταστρέψουμε ό,τι μέχρι στιγμή χτίσαμε. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ότι το θέμα της επιστροφής στα σχολεία συνδυάζεται με το θέμα της εργοδότησης προσωπικού, με το θέμα της αύξησης παραγωγικότητας και όλα τα συναφή. Νομίζω όμως ότι μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα και να βρούμε τη χρυσή τομή. Από την πλευρά τη δική μας θεωρούμε ότι ίσως θα ήταν σπόμενο σε πρώτη φάση η προδημοτική και η δημοτική εκπαίδευση να μην προχωρήσουν στην επιστροφή στα σχολεία. Ότι θα έπρεπε να γίνει κυρίως μια επιλογή ενδεχομένως ορισμένων τάξεων τα οποία είναι οι πιο κρίσιμες αυτή τη στιγμή για να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα. Και ίσως αυτές οι τάξεις να είναι η έκτη δημοτικού που πρέπει να προετοιμαστεί για το γυμνάσιο, να είναι η τρίτη γυμνασίου η οποία πρέπει να προετοιμαστεί για το λύκειο, να είναι η τρίτη λυκείου που θα προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Δεν σας προβληματίζει λίγο, κύριε Σιζόπουλε? Εγώ έτσι ένιωσα κάπως, πρέπει να σας το πω. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να εκφράζω άποψη, αλλά άνθρωπος είμαι και εγώ. Νωρίτερα είχαμε τον πρόεδρο του συνδέσμου των ιδιωτικών επτατάξεων σχολείων και μας είπε ότι δεν θα επιστρέψουν στα Θρανία. Θα συνεχίσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Έχουν προχωρήσει, έχουν καλύψει και την ύλη. Θα πάνε και σε εξετάσεις, αν δεν κάνω λάθος, 18 Μαΐου κτλ. Έχουν το πρόγραμμα TEAM, το ίδιο πρόγραμμα που έχει και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι διαφορετικό το πρόγραμμα. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Που είναι ουσιαστικά η συνολική μάζα των μαθητών που φοιτούν σε κάθε κομμάτι από αυτές τις εκπαίδευσεις. Άλλο να διαχειρίζουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, 600 ή 700 μαθητές, άλλο να διαχειρίζουμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή 30.000 μαθητές ή 40.000 μαθητές. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε στη λήψη των αποφάσεων μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία, η απόφαση λήφθηκε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αυτή η απόφαση να εφαρμοστεί σωστά για να μειωθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Και μπορώ να το αναφέρω αυτό γιατί το έχω πει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έχω πει και σε άλλους αρμοδίους. Γιατί ακόμα και τα μέτρα που λήφθηκαν στην προηγούμενη φάση όσον αφορά το θέμα του περιορισμού, που φάνηκε ότι ήταν μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση, κάποια από αυτά τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν σωστά. Και οι ευθύνοι ήταν σε αυτούς που έπρεπε να τηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η παρουσία των αστυνομικών και των εθνοφρουρών είτε στους κυκλοφοριακούς κόμβους είτε στους δρόμους για να ελέγχουν αυτούς που βρίσκονται στα αυτοκίνητα δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Αυτοί που είναι στα αυτοκίνητα, ακόμα και παράνομα να διακινούνται, δεν αποτελούν κίνδυνο. Ενώ την ίδια στιγμή αφήσαμε χωρίς επίβλεψη τις υπεραγορές, τους φούρνους και τις τράπεζες, που ήταν οι χώροι μεγάλης διασποράς. Και εκεί διαπίστωσα προσωπικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα τα οποία είχαν αποφασιστεί. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι απλά να πάρω κάποια μέτρα. Και του κάθε μέτρο θα είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα σωστά, αλλά, είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς. Αλλά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά για να μεγιστοποιήσω τα θετικά αποτελέσματα των μέτρων και να μειώσω τα όποια ενδεχόμενως αρνητικά. Αυτό πρέπει να πριτανεύει στη σκέψη μας
Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα των επιλογών μας. Μάλιστα. Δεν μπορείς σε τέτοιες συνθήκες να έχεις την ψευδέστηση ότι μπορείς να πάρεις τα τέλεια μέτρα. Μάλιστα. Το κάθε μέτρο θα έχει και θετικά, θα έχει και αρνητικά. Άρα λοιπόν στο χέρι μας είναι να κάνουμε επιλογές μέτρων όπου τα θετικά θα είναι πολύ περισσότερο σε σχέση με τα αρνητικά και την ίδια στιγμή η σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα θετικά και να μειώσει ακόμα περισσότερο τα αρνητικά. Αυτό πρέπει να πριτανεύει στη λογική μας όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε κρίσιμες καταστάσεις. Μάλιστα. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται αυτές οι αποφάσεις να παίρνονται είτε κάτω από την πίεση των γεγονότων, είτε κάτω από την πίεση ενδεχομένως που ασκούν διάφορες ομάδες για εξυπηρέτηση συμφερόντων, ή πολύ περισσότερο να είναι προτάσεις κάτω από το βάρος του αυθορμητισμού που δημιουργούν εκείνες οι συνθήκες. Θα πρέπει ενδεχομένως. Λήφθηκε η απόφαση για τις 21 Μαΐου, αλλά και αυτή η εφαρμογή της να εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχουμε τη δεδομένη περίοδο, σωστά? Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αφού το θέτει στο ζήτημα Σταυριανή, ότι το θέμα του περιορισμού των επιδημιολογικών δεδομένων που έχουμε δεν εξαρτάται μόνο από τα μέτρα. Εξαρτάται και από την υπευθυνότητα την οποία ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να επιδείξει. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πρέπει η οποιαδήποτε πειθαρχία μας ως πολίτες να είναι αποτέλεσμα είτε φόβου είτε άσκησης πέραν του ιδιωτικού πίεσης. Αλλά να είναι ένα κομμάτι της δικής μας της κουλτούρας, μια τάση αυτοπειθαρχίας, αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας. Και αυτοπροστασίας. Και του εαυτού μας αλλά και των υπολείπων για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σιτζόπουλε. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.